Lord.
Ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάκης Κυρίους άντρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεο και πλήθυνον αυτά εν της οικής των εορταζόντων την Αγία Εορτήν και πανήγριν ταύτην εις τους οίκους ημών, εις τους οίκους των πενήτων αδελφών ημών και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων συντηρών διατρέφων διακρατών αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι εκτόκεσαν, επίνασαν, είδε Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού
προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όρκν ιεράν σύναξιν παλώσιμος πανηγυρίζομαι, Αγίων ελεήσει και σωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να ευχαριστήσω απόψε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Καλλινίκο και τον ομιλητή της απόψινής εορτής, τον αγαπητό μου και σεβαστό που πάντα πρόθυμος έρχεται στο χωριό μας, τον πατέρα Ευθύμιο. Πριν 45 χρόνια ήμασταν μαζί στη σχολή της Αμίας, παιδάκια, και είχαμε πνευματικό και καθηγητή και στη σχολή τον ίν Άγιο Μυσαρίωνα, που είναι στη Μονή Αγάθωνος, το γεροντάκι αυτό που εκοιμήθηκε, ετάφη και βγήκε Άγιο, σε βοδιάζει. Το γύψανό του στη Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη, έξω από τη Λαμία. Τον πατέρα Χρήστο από τον Πειραιά που ήρθε, θα τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο θα λειτουργήσουμε οι δυο μας εδώ, έχει έρθει τρεις φορές στο χωριό μας, στο πανηγύρι, στην κηδεία της μητέρας και σήμερα. Έστω χωρίς τρεις φορές. Τον πατέρα Δημήτριο, θα το πω τώρα στο τέλος κάτι, και τον πατέρα Θανάσιο από τον Αστακό. Τον Άγιο Αρχιερικό Επίτροπο της περιοχής μας του Αστακού, τον πατέρα Δημήτριο, αγαπητό και φίλο. Και θα το παρακαλέσω και το μεταφέρω τώρα αυτή τη στιγμή απόψε. Και τον πατέρα Αναστάσιο. Και τον πατέρα Αναστάσιο. Από τα Αγρήγορα.